σκεπτόμενος αγαπητοί ο αδελφοί τη μεγάλη μορφή του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, αναλογίζομαι τις τρεις μεγαλειώδες πορείες που πραγματοποίησε εκείνο στη ζωή του. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να κάνουν πορείες στη ζωή τους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και τα δίκαια αιτήματά τους. Και ο Άγιος Ανδρέας έκανε τρεις μεγαλειώδεις πορείες, τις οποίες θα προσπαθήσω να αναφέρω. Η πρώτη πορεία ήταν από το σπίτι του στον Τίμιο Πρόδρομο και μπορεί να ονομαστεί ως πορεία αναζήτησης. Υπήρξε μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος ευρισκόμενος στην έρημο του Ιορδάνου εκήρυτε τη μετάνοια ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη βίωση της Βασιλείας του Θεού. Έτσι ο Άγιος Ανδρέας ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που αναζητούσαν την έλευση του Χριστού. Είχε έντονα πνευματικά ενδιαφέροντα και μάλιστα ήταν μεταξύ αυτών που αναφέρεται εκεί στους ψαλμοδούς, στους ψαλμούς του Δαβίδ. Αυτοί οι γενεά ζητούνταν τον Κύριον, ζητούνταν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Δηλαδή ανήκε στη γενιά που αναζητούσαν τον Χριστό για να τους ελευθερώσει από τις δύσκολες καταστάσεις στις οποίες τότε βρίσκονταν. Η δεύτερη πορεία του Αγίου Ανδρέου ήταν από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή στο Χριστό και μπορεί να χαρακτηριστεί ως πορεία έβρεσης. Εδώ σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Τίμιος Πρόδρομος. Ήταν ένας προφήτης που έζησε στο μετέχμιο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, που είχε λάβει το Άγιο Πνεύμα από την κοιλία της μητέρας του ενώ ήταν 6 μηνών έμβριο. Αυτή η ανακάλυψη φαίνεται καθαρά στο λόγο τον οποίο απίθυνε ο Απόστολος Ανδρέας στον αδελφό του τον Σίμωνα, τον μετέπειτα Πέτρο. Τι του είπε? «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν». Είναι γνωστό ότι ο Αρχιμίδης, αυτός ο παλαιός σοφός, όταν βρήκε έναν ώμο της φύσεως, τότε φώναξε σαν τρελός: «Έβρικα, έβρικα». Ο Άγιος Ανδρέας δεν βρήκε απλώς έναν ώμο της φύσεως, αλλά τον δημιουργό της φύσεως, τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η αλήθεια δεν είναι τι, δηλαδή πράγμα, αντικείμενο, δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, αλλά η αλήθεια είναι τις, δηλαδή πρόσωπο, και μάλιστα το πρόσωπο του Θεού. Κατά τον ιδεαλισμό, η αλήθεια είναι απλώς μια ιδέα, γι' αυτό και λένε «εναρκή είναι η ιδέα». Κατά τον υλισμό, η αλήθεια είναι η ύλη, γι' αυτό και λέγεται «εναρκή είναι η ύλη». Ενώ για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η αλήθεια είναι ο Χριστός, το πρόσωπο, γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «εναρκή είναι ο Λόγος». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος σε αυτήν την τακτική, σε αυτήν την προσπάθεια να βρει τον Χριστό ο Απόστολος Ανδρέας, λέγει χαρακτηριστικά: «Τούτο το ρήμα», δηλαδή αυτό που είπε ο Άγιος Ανδρέας, «ευρήκαμε το Μεσσία», τούτο το ρήμα προέρχεται από μια ψυχή που οδυνούσε για την παρουσία του Χριστού και προσδοκούσε την άνωθεν άφηξή του και έγινε περιχαρής μετά την που φάνηκε το προσδοκόμενο. Ας προσέξουμε αυτά τα ρήματα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «οδυνούσεις ψυχής» και «προσδοκώσεις ψυχής». Πρόκειται για ένα πόνο εσωτερικό, για μια γένα, για μια ιερά νοσταλγία. Δεν ενδιέφεραν τον Άγιο Ανδρέα οι επίγειες χαρές, αλλά οι ουράνιες προσδοκίες. Οδυνούσε για τη Βασιλεία των Ουρανών και βρήκε αυτό που ζητούσε, τον Παράδεισο, τη Βασιλεία του Θεού. Η τρίτη πορεία του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου είναι η πορεία από τον Χριστό προς το Σταυρό και μπορεί να χαρακτηριστεί ως πορεία προς τη δόξα. Μαθήτευσε 3 χρόνια κοντά στον Χριστό, έζησε την οδύνη του Σταυρού και τη χαρά της Αναστάσεως του Χριστού,
έλαβε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και στη συνέχεια εξήλθε σε όλο τον κόσμο για να κηρύξει το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό το έκανε έως την ημέρα του μαρτυρίου του που έγινε εδώ στην ευλογημένη αυτή περιοχή της Πάτρας. Έτσι ο Άγιος Ανδρέας από τη μικρή Παλαιστίνη εξήλθε σε όλο τον κόσμο. Από μια μικρή επαρχία ταξίδευσε με τα πενιχρά μέσα της εποχής εκείνης σε ολόκληρη την Οικουμένη. Από δουλοπάρικος που ήταν, αφού η Παλαιστίνη τότε ήταν υπόδουλη στους Ρωμαίους, έγινε ελεύθερος εν Χριστώ και μαζί με τους άλλους Αποστόλους συνετέλεσαν στο να μεταμορφώσουν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αντικαταστήσουν Χριστιανική Αυτοκρατορία που ανέδειξε ένα τέτοιο μεγάλο πολιτισμό. Ο ίδιος δε ίδρυσε την Εκκλησία στο Βυζάντιο και γι' αυτό θεωρείται ως ο προστάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας. Διαρωτάται, αγαπητοί μου αδερφοί, κανείς, ποια ήταν η δύναμη του Αγίου Ανδρέου και των Αγίων άλλων Αποστόλων για να, κάνουν αυτήν τη μεγαλειώδη πορεία που συνδέεται με την αναζήτηση, με την έβρεση του Χριστού και με την ουράνια δόξα. Ασφαλώς ήταν η πίστη στον Χριστό, που δεν είναι μια αφηρημένη ιδεολογία, αλλά σχέση και κοινωνία μαζί του. Γιατί κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η πίστη δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Γι' αυτό και ομιλεί για ενυπόστατη φύση, πίστη, και λέγει «Χριστόν είναι εφαμέν την ενυπόστατον πίστην». Τελικά, η πίστη δεν είναι μια αφηρημένη ιδεολογία, δεν είναι μια φαντασιώδης ενέργεια και πίστη, αλλά είναι σχέση και κοινωνία με τον Χριστό. Έτσι, ο Άγιος Ανδρέας έκανε τρεις θαυμαστές πορείες. Η μία προς τον προφήτη της μετανοίας, τον Τίμιο Πρόδρομο. Η δεύτερη προς τον Χριστό, τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Και η τρίτη προς την Οικουμένη, την τότε κοινωνία, που οδήγησε προς τη σταυρική θυσία και δόξα και την ουράνια πολιτεία. Με αυτές τις προϋποθέσεις, ο Άγιος Ανδρέας έκανε επαναστατικές πορείες και ουσιαστικά έγινε ένας ουρανοπολίτης. Η περίπτωση, αγαπητοί μου αδερφοί, του Αγίου Ανδρέου υποδεικνύει σε μας να κάνουμε παρόμοιες πορείες στη ζωή μας και ιδιαιτέρως θα υπογραμμίσω δύο ενδιαφέροντα σημεία. Το πρώτο, στο να βγούμε από τη φυλακή της φιλαυτίας μας και να οδηγηθούμε στη φιλοθεία και τη φιλανθρωπία. Αυτό ουσιαστικά έκανε ο Άγιος Ανδρέας. Αφού βγήκε από τον εαυτό του, αγάπησε τον Χριστό και στη συνέχεια αγάπησε όλο τον κόσμο. Φιλαυτία είναι το κλείσιμο μέσα στον εαυτό μας. Είναι η άλογη φιλία του σώματος. Είναι η κυριαρχία της ευδαιμονίας. Είναι η φυλακή στην αυταρχία μας. Αυτή είναι μια φρικτή φυλακή και γεμίζει τον άνθρωπο από φοβία, ανασφάλεια, υπαρξιακό κενό, ψυχική και πνευματική μοναξιά, αλλά και μια ψυχική αναπηρία και μια, θα έλεγα, υπαρξιακή αυτοκτονία. Είπε κάποιος ότι κόλαση είναι το να είναι κλεισμένος κανείς σε ένα δωμάτιο και να τον περιβάλλουν από παντού παραμορφωτικά κάτωπτρα, δηλαδή καθρέφτες, και να βλέπει συνεχώς διαστραμμένο και παραμορφωμένο τον εαυτό του. Έτσι η κόλαση ταυτίζεται με τη φυλαυτία, το να μην μπορεί κανείς να δει κάτι πέρα από τον ίδιο του τον εαυτό. Η απελευθέρωση από την κόλαση της φυλαυτίας οδηγεί τον άνθρωπο στη φιλοθεία, δηλαδή στην αγάπη προς το Θεό, προς το Θεάνθρωπο Χριστό. Τότε ο άνθρωπος εξίσταται του εαυτού του και ζει κατά Χριστόν, γεμίζει από αγάπη, πληρούται ο εσωτερικός του κόσμος από φως και ζωή. Δεν βιώνει απλώς μια ποιότητα ζωής, αλλά μια πληρότητα ζωής. Το επόμενο δε βήμα
είναι η φιλανθρωπία, η αγάπη προς τον άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο που είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά οπωσδήποτε και τον συνάνθρωπο, τον οποίον θεωρεί αδελφό του.